Να σε ρωτήσω λοιπόν, Αδαμαντία, αν έχουν τέτοια όπλα που τους κατηγορεί η Μόσχα ότι, ότι θα χρησιμοποιήσουν οι Ουκρανοί, έχει δηλαδή το Κίεβο βρώμικα όπλα για να χρησιμοποιήσει? Η απάντηση που δίνει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι όχι, δεν έχει. Μάλιστα, όπως λέει, πυρηνικά αναμένεται να χρησιμοποιήσει η Ρωσία στην Ουκρανία και όχι το αντίθετο, κάνοντας λόγο για ένα πυρηνικό εκβιασμό. Τον ίδιο πράγμα που κάνει δηλαδή η Ρωσία και με τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, αλλά και με την χρήση πυρομαχικών φωσφόρου ακόμη και σε πολιτικές υποδομές. Όπως λέει, πρόκειται η Μόσχα να χρησιμοποιήσει τα όπλα αυτά για τα οποία κατηγορεί ότι θα σχεδιάζει να κάνει χρήση το Κίεβο. Ενώ αντίστοιχα και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο Δημήτρο Κουλέμπα, σε ανάρτησή του στο Twitter, έχει καλέσει τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, τον Ραφαέλο Γκρόσι, να φτάσει ουσιαστικά στον, να ελέγξει, να στείλει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που να μπορέσει να ελέγξει όλες τις υποδομές, τις πολιτικές, όπως επίσης και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, προκειμένου να γίνει αποδεκτό και να φανεί σε όλο τον κόσμο ότι πρόκειται για ένα ψεύδος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως ο ίδιος αναφέρει, ενώ και τέλος και ο Ζωζέφ Μπορέλ, ο οποίος είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ύπατος εκπρόσωπος, χαιρέτησε αυτή την πρωτοβουλία του Δημήτρου Κουλέμπα και ο ίδιος ανέφερε μάλιστα ότι θα συνεργαστεί με την Ουκρανία το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες και μέρες, προκειμένου να μπορέσουν να επιλύσουν αυτό το θέμα ώστε να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.